Εν πάση περιπτώσει, εμείς τη Δευτέρα θα είμαστε εκεί. Σας κλείνουμε ραντεβού, ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά, να είστε όλοι στη συναυλία του Αντένα. Την κυρία Στεφανίδου, αν τη γνωρίζετε, θα κρατάει ένα γαρίφαλο στα δόντια. Εγώ θα κρατάω ένα κιλό κρεμμυδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι. Έλα το επίπεδό σας. Κάπουν τα βήματα της, η καπουργά η ομορφιά της. Θα μου φύγει κάποια μέρα. Λοιπόν, μιλάμε με τον Γιάννη Ευθυμίου, Λαϊκά Μονοπάτια. Τον ακούτε κάθε βράδυ 2 με 5. Εσύ είσαι πολύ νυχτερινός τύπος, μαδεφάκι μου. Πόσα χρόνια νύχτα? Παρακαλώ. Πόσα χρόνια νύχτα? Αρκετά, πάνω από 3. Χρόνια μας πολλά καταρχήν. Κλείσαμε, γίναμε 10 χρονών. Αν και εσύ δείχνεις ίσως λίγο μεγαλύτερος. 37 είμαι, δεν πειράζει, δεν έχω πρόβλημα. Λοιπόν, τι να πούμε για την γιορτή του Αντένα? Να ευχηθούμε άλλα τόσα, τα διπλάσια και τα τριπλάσια θα έλεγα. Και περισσότεροι ακροατές και εμείς να είμαστε τόσο καλά και σε μια μεγάλη οικογένεια. Και πάντα μπροστά, και να σου πω ότι αυτή η εκπομπή βγαίνει σε όλο τον κόσμο. Αυστραλία, Αμερική, Καναδά και όπου φτάνει το σήμα αυτού του σταθμού. Διότι όλη η Ελλάδα 2 με 5 και όλος ο ελληνισμός ακούει τι? Λαϊκά Μονοπάτια και Αντένα. Κόλλα 5. Λοιπόν, και τώρα καθίστε καλά. Άννα Δρούζα. Λοιπόν, πρόσεξε τι έχω να σου πω. Ναι. Δεν νομίζω ότι θα βρείτε άλλα εισιτήρια βασικά για τη συναυλία της Δευτέρας. Δηλαδή να μην πηγαίνει πια ο κόσμος. Εσύ πήρες? Εγώ από τους πρώτους που έχω πάρει. Α, αγάπη μου γλυκιά. Να... Έχω πάρει για αγάπης φίλους μου, πήρα παραπάνω. Ωραία, δώσε κράτα μερικά να δώσουμε στον κόσμο, γιατί δεν ξέρω αν θα φτάσουν πια. Λοιπόν, το Σάββατο θα κάνουμε μια κλήρωση τότε να δώσουμε κανένα εισιτήριο. Που θα κάνουμε εκπομπή 6 με 8. Το Σάββατο 6 με 8, άμα θέλετε, μπορείτε να έρθετε. Θα είμαστε εδώ στο προάβλιο του Αντένα, στο Αγορά. Για γύρισε λίγο από εκεί να δούμε το προάβλιο. Το προάβλιο. Όσο μιλάμε στο κινητό, να το προάβλιο. Εκεί ακριβώς τώρα που βλέπετε θα κάνουμε εκπομπή. Θα μπει ένα ωραίο έτσι, γυάλινο κλουβί όπως το λέμε εμείς και θα γίνει ο κακός χαμός. Συνεχίζουμε. Είπαμε για το Σάββατο, τώρα πάμε για Δευτέρα. Δευτέρα και τη Γαρμπή, Βαρδής, Υιός και Πατέρας. Ο Υιός έχει βγάλει κάτι καταπληκτικά τραγούδια, καινούργια δουλειά, οπότε θα ακουστεί και από πρώτο χέρι σε εμάς, στη συναυλία. Αντώνης Ρέμος, Μαντώ. Λοιπόν, χρόνια μας πολλά. Και σκηνάς, το ξεχάσαμε. Χρόνια μας πολλά, να είμαστε καλά. Αποκάλυψε μας τώρα να βγάλουμε και μια είδηση. Τι τουαλέτα θα φοράς τη Δευτέρα στο βράδυ? Ψάχνετε, δεν έχουμε μαυρίσει πολύ και λέμε άσπρη μαύρη, θα δούμε, θα δείξει. Εγώ πάντως να διαψεύσω ότι θα φοράει εξόπλα το Γιώργος Παπαδάκης. Ναι, αλλά ο Γιώργος Παπαδάκης δεν ξέρει ότι έχει φτιάξει ένα παιχνίδι που θα παίξουμε όλοι μαζί. 15.000 κόσμος και όλοι όσοι θα είμαστε εκεί γενικότερα. Θα παίξουμε αυτό το παιχνίδι που έχουμε βρει με τον Γιώργο. Αποκαλύπτουμε κανένα στοιχείο δεν ή έκπληξη? Τίποτα. Είναι πολύ ωραίο παιχνίδι, θα πεθάνουμε στο γέλιο. Λοιπόν, να είμαστε καλά, χρόνια πολλά. Ναι, χρόνια μας πολλά, να μας ακούτε. Αυτό είναι ένα ρεπορτάζ που κάνει για τον πρωινό καφέ ο Νίκος Ομάνησης. Ωστόσο, επειδή εγώ πάντα τον καταπιέζω και δεν τον αφήνω να ανασάνει, γι' αυτό έτσι λοιπόν, όπως και στην εκπομπή του Ντιομεθέα στο ραδιόφωνο, του πήρα το μικρόφωνο για να του πάρω εγώ συνέντευξη. Τι έχεις λοιπόν να πεις για τα 10 χρόνια για τα γενέθλια του Αντένα? Χρόνια μας πολλά, είμαστε οι νεότεροι. Εγώ με την Τατιάνα, όχι στην ηλικία, εγώ με λίγο παραπάνω. Οι νεότεροι εδώ πέρα στην οικογένεια του Αντένα. Έχω να δηλώσω επίσης κάτι πολύ σοβαρό, ότι έχω βάλει αυτή τη γραβάτα γιατί πηγαίνει με το ροζ. Και εμείς εδώ είμαστε πολύ ταιριαστοί στο ραδιόφωνο του Αντένα. Πάντα η μουσική παραγωγή και οι δημοσιογράφοι ντύνονται ασορτή. Χρόνια πολλά λοιπόν, ροζ χρόνια πολλά, στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Ροζ χρόνια πολλά, αλλά με εθνικά χρώματα. Γεια σας.